Το θέμα Αντίχριστος, πατέρες και αδελφοί, το θέμα Αντίχριστος είναι το φοβερότερο θέμα. Διότι το όνομα του Αντιχρίστου συνδέεται με τη φοβερότερη περίοδο της Εκκλησίας και της ανθρωπότητος. Κατά την περίοδο του Αντιχρίστου θα συμβούν τα φοβερότερα γεγονότα, αφάνταστα θα γίνουν τα άνω κάτω. Επειδή αυτό το θέμα είναι φοβερότερο από όλα τα θέματα, είναι φυσικό να κεντρίζει πολύ, πάρα πολύ την περιέργεια των ανθρώπων να μάθουν τι είναι αυτός ο Αντίχριστος και την περιέργεια επαυξάνει ο μεγάλος πέπλος, ο παχύς θα έλεγα πέπλος που καλύπτει τον Αντίχριστο. Γιατί το θέμα Αντίχριστος είναι θέμα προφητικό και αποκαλυπτικό και πάντοτε αυτά τα θέματα κεντρίζουν την περιέργεια του ανθρώπου, το δε θέμα Αντίχριστος πολύ περισσότερο. Απόδειξης ότι αυτό το θέμα κεντρίζει στο έπακρο την περιέργεια των ανθρώπων είναι ότι απόψε πυκνώθηκε το ακροατήριο. Βλέπω, αδελφοί μου, για να χαριτολογήσω, ότι δικλείεται περισσότερο ενδιαφέρον για τον Αντίχριστο παρά για τον Χριστό. Εν πάση όμως περιπτώσει, ήθε η ομιλία για τον Αντίχριστο να γίνει αφορμή να οδηγηθούν και άλλες ψυχές κοντά στο Χριστό. Και δια του Αντιχρίστου και δια του Σατανά γνωρίζει η σοφία του Θεού να φέρνει κοντά στο Θεό τις ψυχές που έχουν καλή διάθεση. Το φοβερό όνομα Αντίχριστος που γράφεται για πρώτη φορά, αν διαβάσουμε τα παλαιά βιβλία, πού θα βρούμε για πρώτη φορά αυτό το φοβερό όνομα Αντίχριστος? Θα το βρούμε μέσα στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη και συγκεκριμένως σε δύο επιστολές του Αποστόλου Ιωάννου, την πρώτη καθολική επιστολή και τη δεύτερη καθολική επιστολή. Τι λέγει για τον Αντίχριστο ο Ιωάννης στην πρώτη καθολική επιστολή? «Παιδεία», λέγει ο μεγάλος Απόστολος, «εσχάτη ώρα εστί, και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και νυν Αντίχριστη πολύ γεγόναση, εκ τούτου γινώσκομεν ότι εσχάτη ώρα εστί». «Παιδιά μου», λέγει ο Απόστολος Ιωάννης, «είναι τελευταία ώρα, η τελευταία φάση της ανθρωπότητος επάνω στη γη. Η τελευταία φάση της ανθρωπότητος αρχίζει από την εποχή του Χριστού και καταλήγει στη Δευτέρα Παρουσία. Κατά αυτή τη φάση της ανθρωπότητος η πολεμική εναντίον του Χριστού συνεχώς βαίνει από το κακό στο χειρότερο και από το χειρότερο στο χείριστο. Παιδιά μου, είναι έσκατη κυρί. Ακούσατε, λέγει ο Ιωάννης, ότι έρχεται ο Αντίχριστος. Και τώρα πολλοί Αντίχριστοι έχουν έλθει. Πρόδρομοι του μεγάλου Αντιχρίστου, πρόσωπα που προετοιμάζουν το έδαφος για το μεγάλο Αντίχριστο. Η πλήθυνση των ασεβών των Αντιχρίστων ή μάλλον η εμφάνιση πλήθους Αντιχρίστων είναι σημείο
ότι πλησιάζομαι προς το τέλος του κόσμου, λέγει ο Ιωάννης. Και πάλι, τι σε στήνω ψεύτης, ημί ο αρνούμενος, ότι Ιησούς ουκέστην ο Χριστός. Αυτός εστίν ο ψεύστης και ο αντίχριστος, ο αρνούμενος και τον πατέρα και τον Υιόν. Ομοιέχον τον Υιόν, ουδέ τον πατέρα έχει. Ποιος είναι ο ψεύτης? Ο μεγάλος ψεύτης, ο μεγάλος ψεύτης είναι αυτός που έχει την άρνηση. Ποια άρνηση? Ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός. Ο Ιησούς ο Ναζωραίος δεν είναι ο Μεσσίας που περίμεναν οι αιώνες για να λυτρώσει τον κόσμο. Όποιος λέγει αυτό το ψέμα, όποιος έχει αυτή την άρνηση, αρνείται τη μεσσιακή ιδιότητα του Ιησού του Ναζωραίου. Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Όχι βεβαίως εκείνος ο μεγάλος Αντίχριστος του μέλλοντος, αλλά είναι ένας Αντίχριστος κι αυτός που ενσαρκώνει το πνεύμα εκείνου του μεγάλου Αντιχρίστου. Και πάλι ο Ιωάννης: τούτο εστί το του Αντιχρίστου, ο ακυκώατε ότι έρχεται, και ήδη νυν εν το κόσμο εστί. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Αντιχρίστου, που ακούσατε ότι έρχεται και ήδη είναι στον κόσμο, βρίσκεται στον κόσμο μέσα το πνεύμα του Αντιχρίστου, δρά από τώρα το πνεύμα του Αντιχρίστου. Όσοι αρνούνται τη μεσσιακή ιδιότητα, την ενανθρώπιση και τη θεότητα του Ιησού του Ναζωραίου, αυτή είναι η Αντίχριστη. Αυτό είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό του Αντιχρίστου, η άρνηση του Ιησού του Ναζωραίου. Το όνομα λοιπόν Αντίχριστος για πρώτη φορά απαντά μέσα στην Καινή Διαθήκη, στην πρώτη επιστολή την καθολική του Ιωάννου και στη Δευτέρα. Στη Δευτέρα σε ποιο χωρίο? Πολύ πλάνη εισήλθον εις τον κόσμο. Ημί ομολογούντες Ιησούν Χριστόν ερχόμενον εν σαρκή. Ούτως εστίν ο πλάνος και ο Αντίχριστος. Πολύ πλάνη, πολλοί απατεώνες μπήκαν μέσα στον κόσμο. Και τι λένε αυτοί οι απατεώνες? Δεν ομολογούν, δεν παραδέχονται ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται με σάρκα. Αρνούνται τη σάρκα του Χριστού. Αρνούνται ότι ο Χριστός ήλθε και θα έλθει με σάρκα ως άνθρωπος. Αρνούνταν την ενανθρώπιση του Χριστού, την πραγματικότητα του σώματός του, την ανάσταση του σώματος και την επάνωδο του Χριστού στον κόσμο με σάρκα, με σώμα. Όποιος αρνείται αυτό το πράγμα, αυτός είναι ο απατεώνας και ο Αντίχριστος. Έχει το χαρακτηριστικό γνώρισμα του μεγάλου απατεώνα και του μεγάλου Αντιχρίστου που έρχεται στον κόσμο. Αλλά τι είναι ο Αντίχριστος, αδελφοί μου? Υπάρχουν διάφορες γνώμες και θεωρίες για τον Αντίχριστο. Πολλοί νομίζουν και ισχυρίζονται ότι ο Αντίχριστος δεν είναι πρόσωπο. Αλλά τι είναι? Είναι μία κατάσταση. Κατάσταση αμαρτίας και ασεβίας. Αντίχριστος λένε είναι το κακό. Είναι η προσωποποίηση του κακού, όχι πρόσωπο.
αυτή η γνώμη δεν είναι ορθή. Σύμφωνα πάλι με άλλη γνώμη, ο Αντίχριστος είναι ο Σατανάς. Πώς? Όσοι υποστηρίζουν αυτή τη γνώμη λένε ότι ο Σατανάς θα πάρει σάρκα, αλλά φαινομενική σάρκα. Θα μετασχηματιστεί φαινομενικός σε άνθρωπο και θα πλανήσει τον κόσμο. Θα πει μάλιστα ότι γεννήθηκε από παρθένο γυναίκα, γιατί ο Αντίχριστος θέλει να μιμείται το Χριστό. Ότι θα έχει ο Σατανάς μία εμφάνιση ανθρωπίνη χωρίς να είναι πραγματικός άνθρωπος, αλλά φαντασία ανθρώπου. Ούτε αυτή η γνώμη είναι σωστή, ότι ο Σατανάς θα πάρει φαινομενική μορφή ανθρώπου και θα ονομαστεί Αντίχριστος. Μια άλλη γνώμη είναι ότι ο Σατανάς θα σαρκωθεί όπως ο Χριστός. Ο Σατανάς θα πάρει ανθρωπίνη σάρκα, πραγματική σάρκα. Θα γίνει πραγματικός άνθρωπος. Είναι Σατανάς, θα γίνει και άνθρωπος, θα γίνει σατανάνθρωπος. Ο Αντίχριστος, λένε, είναι σατανάνθρωπος. Ότι θα έχει δηλαδή δύο φύσεις, μία σατανική φύση και μία ανθρωπίνη φύση, και οι δύο αυτές φύσεις θα ενωθούν και θα αποτελέσουν ένα πρόσωπο, τον Αντίχριστο. Όπως το Χριστό ενώθηκε η Θεότης και η ανθρωπίνη φύση και αποτελέστηκε το πρόσωπο του Ιησού του Ναζωραίου. Ούτε αυτή η γνώμη είναι σωστή. Γιατί? Ο Σατανάς, αδελφοί μου, δεν μπορεί να κάνει ό,τι έκαμε ο Χριστός. Δεν μπορεί ο Σατανάς να ενωθεί με την ανθρωπίνη φύση και δύο φύσεις να γίνουν ένα πρόσωπο. Αυτό είναι μυστήριο και θαύμα που δεν μπορεί να το κάνει ο Σατανάς. Δεν μπορεί ο Σατανάς να κάνει τα πάντα, δεν είναι παντοδύναμος. Έπειτα ο Σατανάς μισεί την ανθρωπίνη σάρκα, μισεί και πολεμεί την ανθρωπίνη φύση, και δεν θέλει να, και δεν θα ήθελε να την προσλάβει και να γίνει σατανάνθρωπος. Αλλά τότε τι είναι ο Σατανάς, αφού ούτε προσωποποίησης του κακού είναι? Τι είναι ο Αντίχριστος, αφού δεν είναι ούτε προσωποποίησης του κακού? Ούτε ο Σατανάς με φαινομενική ή με πραγματική ανθρωπίνη μορφή. Τι είναι ο Αντίχριστος? Άνθρωπος είναι ο Αντίχριστος. Άνθρωπος, όπως είμεθα όλοι οι άνθρωποι. Άνθρωπος με σώμα και με ψυχή. Αλλά τι άνθρωπος? Ο χειρότερος από όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων. Πολύ χειρότερος και από το χειρότερο άνθρωπο της γης. Μέσα του θα είναι όλη η δολιότης και η μοχθηρία και η αγριότης και η εγκληματική τάσης και η υπερηφάνεια. Ο Αντίχριστος θα είναι άνθρωπος που θα δεχθεί μέσα του όλη την ενέργεια του Σατανά και όλη την κακότητα του Σατανά. Το πλήρωμα της κακίας του Σατανά θα κατοικήσει μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο δεν θα κατοικήσει μόνο όλη η ενέργεια του Σατανά, αλλά και ο ίδιος ο Σατανάς. Όπως μέσα σε εμάς κατοικεί ο Χριστός, μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο θα κατοικήσει ο Σατανάς, ο αρχηγός των δαιμόνων. Θα είναι ο πιο δαιμονόπληκτος άνθρωπος. Θα είναι η πιο αβυσσαλαία και ερευόδης ψυχή. Σκοτεινή η φυσιογνωμία του Ιούδα,
πολύ ασυγκρίτως σκοτεινότερη θα είναι η φυσιογνωμία του Αντιχρίστου. Το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να συλλάβει πως ένας άνθρωπος μπορεί τελείως να διαστραφεί και να γίνει σκεύος όπου να κατοικήσει όλη η κακότης του σατανά και αυτός ο σατανάς. Ότι ο Αντίχριστος είναι πρόσωπο, άνθρωπος, συνάγεται από πολλά χωρία της Αγίας Γραφής, αλλά εγώ θα αναφέρω ολίγα τα σαφέστερα. Στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης λέγει ότι ο δράκον, ο σατανάς, θα δώσει όλη τη δύναμή του και την εξουσία του και το θρόνο του στο θηρίο, τον Αντίχριστο. Ο σατανάς δίνει τη δύναμή του στον Αντίχριστο. Άλλος λοιπόν είναι ο σατανάς και άλλος είναι ο Αντίχριστος. Η συγγένειά τους είναι πνευματική. Στην Αποκάλυψη πάλι ο Ιωάννης, παρουσιάζοντας τον Αντίχριστο σαν θηρίο, λέγει ότι έχει ένα μυστηριώδες όνομα. Ένα όνομα που κάνει τον αριθμό 666, χ, ξ, σ, τ. Αυτός είναι ο αριθμός του θηρίου, του Αντιχρίστου δηλαδή. Και τι λέγει επίσης ο Ιωάννης για το χ, ξ, σ, τ. Αριθμός ανθρώπου εστί. Το θηρίο είναι άνθρωπος. Παρουσιάζεται σαν θηρίο λόγω της υπερανθρώπου δυναμιός του και της αγριότητός του. Αλλά είναι άνθρωπος. Έχει ο αριθμός του θηρίου, είναι αριθμός ανθρώπου. Σαφέστερος είναι ο Απόστολος Παύλος. Στην περίφημη περικοπή για τον Αντίχριστο, στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο δεύτερο κεφάλαιο, εκεί τι λέγει ο Απόστολος? Θα έλθει η αποστασία. Προτού έλθει η δευτέρα παρουσία, θα έλθει η αποστασία και θα εμφανιστεί ο άνθρωπος της ανομίας, ο Υιός της απολίας, ο υπερερώμενος υπέρ πάντα λεγόμενων θεών η σέβασμα, ώστε αυτόν εις το ναόν του Θεού καθίσε ως Θεόν, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεός. Προτού έρθει η δευτέρα παρουσία, θα έλθει η αποστασία και θα εμφανιστεί ο άνθρωπος της ανομίας, ο κατεξοχήν άνομος, ο αμαρτωλότερος και ασεβέστερος άνθρωπος, ο Υιός της απολίας, αυτός που θα οδηγεί τις ψυχές σε απώλεια και θα πάει και ο ίδιος στην απώλεια, αυτός που θα υψώσει τον εαυτόν του πάνω από όλους τους ψεύτικους θεούς και από τον αληθινό Θεό, και θα καθίσει στο ναό του Θεού και θα ανακηρύξει τον εαυτόν του Θεό και θα προσπαθήσει να αποδείξει ότι αυτός είναι ο αληθινός και μοναδικός Θεός. Ο άνθρωπος της ανομίας, ο Υιός της απολίας, ο υπερερώμενος, ο υπερηφανευόμενος, αυτές οι φράσεις αποδεικνύουν σαφώς ότι ο Αντίχριστος είναι άνθρωπος, ο χειρότερος από όλους τους ανθρώπους. Και γιατί λέγεται Αντίχριστος? Γιατί φέρει αυτό το φοβερό όνομα? Για δύο λόγους, αδελφοί μου. Αντίχριστος λέγεται διότι είναι αντίθετος προς το Χριστό, αντίπαλος του Χριστού, πολεμεί το Χριστό,
και το Ευαγγελιό του και τους οπαδούς του και τη βασιλεία του, και θέλει να καταστρέψει το χριστιανισμό, να καταστρέψει το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία και τη δόξα των ανθρώπων. Γι' αυτό λέγεται Αντίχριστος. Πηγαίνει κόντρα στο Χριστό. Ακόμη λέγεται Αντίχριστος γιατί βάζει τον εαυτό του στη θέση του Χριστού. Παρουσιάζεται αντί του Χριστού, αντικαθιστά το Χριστό και λέγει «Εγώ είμαι ο Χριστός». Αντίχριστος διότι είναι αντίθετος του Χριστού και αντίχριστος διότι παίρνει τη θέση του Χριστού, παρουσιάζεται αντί του Χριστού. Αντιποιείται την ιδιότητα του Χριστού. Ποιοι ομιλούν κατά την αρχαία εποχή για τον Αντίχριστο, για τον Αντίχριστο? Πολλοί ομιλούν, αδελφοί, για τον Αντίχριστο. Ομιλεί η απόκριφη Ιουδαϊκή γραμματεία και η οψιμότερη ραβινική φιλολογία. Οι Εβραίοι μιλάνε για τον Αντίχριστο χωρίς να αναφέρουν αυτό το όνομα, το όνομα Αντίχριστος. Θα σας αναφέρω μερικές εβραϊκές ιδέες για τον Αντίχριστο, επειδή είναι πολύ κομικές, να γελάσετε. Είναι εφάνταστοι οι Εβραίοι. Ο Αντίχριστος κατά τους Εβραίους, με το όνομα Άρμυλος, θα είναι φαλακρός. Θυμάμαι τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό που είπε «Το κακό θα έρθει από ένα κασιδιάρι». Πρέπει να κοιτάζουμε τα κεφάλια αυτών των μεγάλων να δούμε ποιοι είναι φαλακροί. Λοιπόν, θα είναι φαλακρός, θα έχει λέπρα στο μέτωπο. Το ένα μάτι του θα είναι πολύ μικρό και το άλλο θα είναι πολύ μεγάλο. Το ένα χέρι του θα είναι πολύ μικρό και το άλλο θα είναι πολύ μεγάλο. Και από τα αυτιά του το δεξιό θα είναι κλειστό και το αριστερό θα ακούει. Και όταν κανείς θέλει να του πει καλό, θα προτείνει το κλειστό αυτί για να μην ακούσει το καλό. Και όταν θέλει να του πει κανείς το κακό, θα προτείνει το αριστερό αυτή για να ακούει και να κάνει το κακό. Λέγεται ότι στην Παλαιά Διαθήκη για τον Αντίχριστο γράφει ο Δανιήλ. Ο Δανιήλ είναι πολύ προφητικός και αποκαλυπτικός και ενιγματικός, πολύ, πάρα πολύ αυτός ο προφήτης. Δυσκολεύεται κανείς, αδελφοί μου, να συναγάγει με βεβαιότητα, ή μάλλον είναι αδύνατο να συναγάγει κανείς με βεβαιότητα, με απόλυτη βεβαιότητα, ότι ο Δανιήλ ομιλεί για τον Αντίχριστο. Εκείνο που συνάγεται με βεβαιότητα από το βιβλίο του προφήτου Δανιήλ είναι ότι ομιλεί για τον αντίοχο, τον τέταρτο, τον επιφανή, ένα βασιλιά Έλληνα στο βασίλειο της Συρίας, ένα από τα τέσσερα βασίλεια που δημιουργήθηκαν μετά το θάνατο του μεγάλου Αλεξάνδρου, που ανεκήρυξε τον εαυτό του Θεό, ονόμασε τον εαυτόν του Θεό, αντίοχος, Θεός επιφανής. Πάνω στα νομίσματα φέρει αυτή την επιγραφή, Θεός επιφανής, και καταδίωξε αμιλίκτος τους Ιουδαίους και τους εξανάγκαζε να αρνηθούν τη θρησκεία της Παλαιάς Διαθήκης
τη θρησκεία των πατέρων τους και να γίνουν ειδωλολάτρες. Και πέτυχε πολλούς να τους κάνει να αποστατήσουν από τη θρησκεία των πατέρων τους και να γίνουν ειδωλολάτρες. Κατήργησε την καθημερινή λατρεία στο ναό του Σολομώντος και εισήγαγε μέσα στο ναό του Σολομώντος το άγαλμα του Ολυμπίου Διός και εμόλυνε το ναό. Αυτό είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως για το οποίο ομιλεί ο προφήτης Δανιήλ. Ο Αντίοχος βασίλευσε 3,5 έτη και με τη διαγωγή του και με το χρόνο της βασιλείας του είναι τύπος του Αντιχρίστου. Η Καινή Διαθήκη, όταν ομιλεί για τον Αντίχριστο, μεταχειρίζεται εικόνες και φρασιολογία και χαρακτηρισμούς που μεταχειρίζεται ο Δανιήλ για τον Αντίοχο τον τέταρτο τον Επιφανή. Αυτό είναι βέβαιο, ότι ο Δανιήλ ομιλεί για τον Αντίοχο, αυτό το μικρό κέρας που πρόβαλε και μεγάλωσε και υψώθηκε και θεοποίησε τον εαυτό του και διέλυσε τη λατρεία στο ναό και εισήγαγε το άγαλμα στο ναό, το βδέλυγμα της ερημώσεως. Αυτός είναι ο κυριότερος τύπος του μεγάλου Αντιχρίστου που έρχεται στο μέλλον. Καθαρά για τον Αντίχριστο και αναμφισβήτητα ομιλεί η Καινή Διαθήκη. Πρώτος ο Χριστός. Πότε ο Χριστός ομίλησε για τον Αντίχριστο? Να τώρα, εάν κατέβαινε ένας άγγελος και έθετε αυτό το ερώτημα, πότε ο Χριστός, με ποια λόγια ο Χριστός ομίλησε για τον Αντίχριστο, θα είμαι θα εις θέση να απαντήσουμε. Ένα χωρίο είναι όπου ο Χριστός ομιλεί για τον Αντίχριστο. Είναι στο 5ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου. Ομιλώντας ο Χριστός προς τους Ιουδαίους που δεν τον επίστευαν, είπε αυτά τα λόγια: «Εγώ ήλθον εν το ονόματι του Πατρός μου και ού λαμβάνετε με. Εάν άλλος έλθει εν το ονόματι το ιδίο, εκείνον λείψεστε. Εγώ, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ήλθα εν ονόματι του Πατρός μου, ήλθα ταπεινά, επικαλούμενος τον Πατέρα μου, εργαζόμενος για τη δόξα του Πατέρα μου, και όμως δεν με παραδέχεστε, δεν με πιστεύετε. Όταν έλθει άλλος στο ειδικό του όνομα, εν ονόματι του εαυτού του, εγωιστής, υπερήφανος, βλάσφημος, εκείνον θα τον παραδεχτείτε, θα τον πιστέψετε. Αυτός ο άλλος που θα έλθει εν ονόματι του εαυτού του είναι ο Αντίχριστος. Ο Παύλος ομιλεί για τον Αντίχριστο στην περικοπή που αναφέραμε, στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολής, στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχους 1-12. «Δεν θα έρθει τόσο γρήγορα», είπε, «η Δευτέρα Παρουσία. Πρώτα θα έλθει η αποστασία και θα εμφανιστεί ο Υιός, ο άνθρωπος της ανομίας, ο Υιός της απολίας, που υψώνεται πάνω από κάθε ψεύτικο Θεό και από τον αληθινό Θεό και ενεργεί τέρατα και σημεία με την ενέργεια του σατανά». Ο Ιωάννης ομιλεί για τον Αντίχριστο στα χωρία που αναφέραμε ότι περιέχουν αυτό το φοβερό όνομα Αντίχριστος. «Παιδεία εσκάτη ώρα εστί, και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται», και πάλι «τούτο εστί το του Αντιχρίστου, ο ακυκώατε ότι έρχεται και ήδη εν το κόσμο εστίν».
Αλλά ο Ιωάννης ομιλεί πολύ, πάρα πολύ για τον Αντίχριστο στην Αποκάλυψη. Εκεί στην Αποκάλυψη, με το τρομερό μεγαλείο της εκτυλίξεως των σκηνών, των φοβερών της ιστορίας, παρουσιάζει ο Ιωάννης τον Αντίχριστο σαν θηρίο. Βλέπει μέσα από τη θάλασσα, από την Άβυσσο, όπου η έδρα των σκοτεινών δυνάμεων, να αναδύεται ένα θηρίο πολυκέφαλο και πολυκέρατο, και να βλασφημεί το Θεό και να υψώνεται και να θεοποιείται και να λατρεύεται και να κυβερνά τον κόσμο και να διώκει τους Αγίους και να ταράσει όλη τη γη και τελικώς να συντρίβεται και να υπάγει εις απώλειαν. Γι' αυτό το θηρίο λέγει ότι ο αριθμός του ονόματος αυτού είναι χι ξι σίγμα ταφ 666 αριθμός ανθρώπου εστί. Για τον Αντίχριστο ομιλούν και πολλοί πατέρες. Ομιλεί η διδαχή των 12 Αποστόλων, τον ονομάζει κοσμοπλανή, διότι ο Αντίχριστος θα πλανήσει τον κόσμο. Ομιλεί ο Άγιος Ιπόλυτος, ο Άγιος Ειρηναίος, ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμπασκηνός, ο Θεόδωρος Μομψουεστίας, ο Θεοδόρητος ο Κύρο, ο Αρέθας Κεσαρίας και άλλοι. Επίσης ο Τερτυλιανός, ο Αμβρόσιος, ο Αυγουστίνος. Και τι λένε για τον Αντίχριστο οι πατέρες? Φοβερά πράγματα. Διαβάζοντας κανείς τις γνώμες των πατέρων για τον Αντίχριστο, συγκλονίζεται και φρικιά, αδελφοί μου. Πότε έρχεται ο Αντίχριστος στον κόσμο? Μερικοί λένε μια θεωρία ότι είναι στον κόσμο ο Αντίχριστος, αλλά είναι κρυμμένος. Ζει διαμέσου των αιώνων μέσα στον κόσμο κρυμμένος και θα φανερωθεί μια μέρα. Δεν είναι αυτή η σοβαρή υπόθεση. Όταν λέει η Εγγραφή ότι θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, δεν σημαίνει ότι ζει εδώ στον κόσμο κρυμμένος επί αιώνες και θα φανερωθεί μια μέρα. Λέει θα φανερωθεί επειδή είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού ο Αντίχριστος, και όταν έλθει η ώρα να εκπληρωθεί, τότε αυτός που είναι μέσα στο σχέδιο θα φανερωθεί στη ζωή, στον κόσμο. Πότε έρχεται ο Αντίχριστος? Ο Αντίχριστος είναι εσχατολογική μορφή, δηλαδή μορφή που θα έλθει προς το τέλος του κόσμου, όταν το κακό θα βαίνει προς το αποκορύφωμα. Τότε θα είναι το κατάλληλο έδαφος για να εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Συγκεκριμένα, ο Αντίχριστος θα εμφανιστεί λίγο χρόνο πρώτης Δευτέρας Παρουσίας, και η Δευτέρα Παρουσία θα θέσει τέρμα στη δραστηριότητά του. Και από πού προέρχεται ο Αντίχριστος? Από πού προέρχεται ο Αντίχριστος? Από τους Εβραίους προέρχεται. Οι Εβραίοι δεν παραδέχτηκαν τον Ιησού τον Ναζωραίο ως Μεσσία, ως Χριστό, όπως ο ίδιος ο Χριστός είπε στο χωρίο που αναφέραμε προηγουμένως. Απέρριψαν τον Ιησού τον Ναζωραίο και αναμένουν το Μεσσία στο μέλλον. Περιμένουν οι Εβραίοι να έλθει ο Μεσσίας, ο λυτρωτής, να τους σώσει και να τους δοξάσει. Αφού ο Αντίχριστος περιμένεται ως Μεσσίας, είναι ασφαλώς Εβραίος, γιατί οι Εβραίοι, μόνο οι Εβραίοι μπορούν να παραδεχθούν ως Μεσσία. Οι πατέρες μιλάνε πιο συγκεκριμένα
και λένε ότι θα είναι Εβραίος και μάλιστα από τη φυλή του Δαν. Γιατί από τη φυλή του Δαν? Ο Ιακώβ ο Πατριάρχης στα προφητικά λόγια που λέγει στα παιδιά ο λίγο πρώτου θανάτου του και περιέχονται στο 49ο κεφάλαιο της Γενέσεως, όταν φτάνει στο Δαν λέγει: Δαν κρινεί των λαών αυτού ως η φιλήν μίαν, Δαν όφης εφοδού εγκαθήμενος επιτρίβου, δάκνων πτέρναν ύπου και πεσείται ο αναβάτης αναμένων την σωτηρίαν Κυρίου. Ο Δαν λέγει είναι φίδι, δόλιος, δηλητηριώδης, δικτικός, δαγκώνει. Ελοχεύει εκεί στο δρόμο και μόλις περνάει ο Ιππέας δαγκώνει τη φτέρνα του ύπου και πέφτει κάτω ο αναβάτης και περιμένει τη σωτηρία από τον Κύριο. Δεν λέει καλά λόγια ο Ιακώβ για το Δαν. Υπάρχει ένα άλλο πάλι χωρίο με άσχημα λόγια για το Δαν στο 8ο κεφάλαιο του Ιερεμία. Ακουσόμεθα φωνήν οξύτητος ύπον εκ Δαν. Η φωνή χρεμετισμού υπασίας ύπον σύσει την γην και ήξει και καταφάγεται γην και το πλήρωμα αυτής πόλην και τους κατοικούντας εν αυτή. Μια οξία φωνή, οξυτάτη φωνή ακούεται λέει, και από πού προέρχεται? Από τη φυλή του Δαν. Χρεμετισμός ύπων που καλπάζουν και σύουν τη γη. Έρχεται το υπηκό από τη φυλή του Δαν και θα σύσει και θα καταφάγει τη γη και τους κατοικούντας την πόλη και τους ανθρώπους. Υπάρχει και ένα άλλο περίεργο στοιχείο σχετικός με τη φυλή του Δαν. Ο Ιωάννης στο 7ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως μιλάει για τις 144.000 ψυχές, τις πιο εκλεκτές ψυχές, και λέγει ότι αυτές είναι ψυχές από τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και αναφέροντας τις 12 φυλές του Ισραήλ δεν αναφέρει τη φυλή του Δαν, αλλά αντί της φυλής του Δαν αναφέρει φυλή Μανασί ενός ιού του Ιωσήφ. Φυλή Δαν δεν αναφέρει. Και λένε οι πατέρες ότι σκοπίμως ο Ιωάννης δεν αναφέρει τη φυλή του Δαν, διότι από τη φυλή του Δαν θα προέλθει ο Αντίχριστος. Θα γεννηθεί δε ο Αντίχριστος από μια ακάθαρτη γυναίκα, από μια πούρνη γυναίκα, λένε οι πατέρες. Διατυπώνεται μάλιστα και μια άλλη ιδέα, πολύ φοβερή, ότι θα γεννηθεί από γυναίκα άνευ ανδρός. Εκείνος που θα παίξει το ρόλο του ανδρός στη γέννηση του Αντιχρίστου θα είναι ο Σατανάς. Ότι ο Σατανάς θα είναι φυσικός πατέρας του Αντιχρίστου. Φυσικός πατέρας. Θα είναι υιός του Σατανά ο Αντίχριστος εν κυριολεξία. Φοβερή ιδέα. Υπάρχουν πρόδρομοι και τύποι του Αντιχρίστου. Ποιοι είναι οι πρόδρομοι του Αντιχρίστου? Οι μικρότεροι αντίχριστοι που προηγούνται του μεγάλου Αντιχρίστου και με την ασέβειά τους και με τα ασεβή τους έργα προετοιμάζουν το δρόμο για να έρθει ο Αντίχριστος. Είναι πρώτα πρώτα οι αιρετικοί,
αυτοί που φέρουν την αποστασία από την πίστη. Παρουσιάστηκαν μεγάλοι αιρετικοί και πολλοί αιρετικοί διαμέσω των αιώνων, όπως ο Κύρινθος, όπως ο Μοντανός, όπως ο Άριος, όπως τις ημέρες μας οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, οι χιλιαστέ, όπως οι παπικοί, όπως οι διάφοροι κλάδοι του προτεσταντισμού. Πρόδρομοι του Αντιχρίστου είναι επίσης μεγάλοι δυνάστες και καταπιεστές και δικτάτορες της ανθρωπότητος και διώκτες της ευσεβίας. Ένας, τον αναφέραμε ήδη, είναι ο Αντίοχος, ο τέταρτος, ο επιφανής Θεός. Άλλος, ο Καλιγούλας, Ρωμαίος αυτοκράτορ, ημιπαράφρον, βρωμερότατος στη ζωή του, με φοβερή εμπάθεια μέσα στην καρδιά του. Μέχρι τότε οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες εθεοποιούντο με τα θάνατον. Αυτός πρώτος εθεοποίησε ο ίδιος τον εαυτό του, θεοποιήθηκε εν ζωή και αποπειράθηκε να στήσει το αγαλμά του μέσα στο ναό της Ιερουσαλήμ και προεκάλεσε την εξέγερση των Ιουδαίων, ημιπαράφρον αυτοκράτορ. Άλλος μεγάλος δυνάστης και αντίχριστος, διώκτης φοβερός των χριστιανών, είναι ο Νέρον, σκοτεινή και απεσία μορφή, τέρας της Αβύσσου. Γύρω από το όνομά του κυκλοφορούν θρύλοι φοβεροί. Ο Διοκλητιανός, ο Δέκαιος, όλοι οι διώκτες του χριστιανισμού. Στους νεωτέρους χρόνους, μεγάλοι δικτάτορες που εσφαγίασαν εκατομμύρια ανθρώπων, όπως ο Χίτλερ και ο Στάλιν. Πρόδρομοι του Αντιχρίστου είναι άνθρωποι που εξέφυγαν από το χριστιανισμό, όπως είναι στις ημέρες μας οι μασόνοι που ανήκουν σε άλλη θρησκεία. Επίσης οι άθεοι μαρξιστές που βαπτίστηκαν χριστιανοί και απεστάτησαν από το χριστιανισμό και έγιναν αντίθεοι και διώκτε του χριστιανισμού. Αλλόθρησκοι, όπως ο Μωάμεθ, ο οποίος παρέσυρε μέγα μέρος της ανθρωπότητος και δημιούργησε αντίχριστη θρησκεία. Πρόδρομοι του Αντιχρίστου είναι επίσης νομοθέτε, οι οποίοι νομοθετούν αντίθετα προς τον νόμο του Χριστού, κάνουν αντιηθικές νομοθεσίες και κριμνίζουν τις αρχές της ηθικής και κριμνίζουν τους ιερούς θεσμούς της Εκκλησίας. Τέτοιοι αντίχριστοι είναι και αυτοί οι οποίοι νομοθέτησαν μέσα στη Βουλή του Χριστού, της Ελλάδος, αντιχρίστους νόμους, και αυτοί οι οποίοι μελετούν να νομοθετήσουν. Διαλύουν συζυγία, οικογένεια, σχολεία, εκκλησία, το έθνος, την ηθική, τη θρησκεία. Αντίχριστοι, μεγάλοι αντίχριστοι, αντίχριστοι πρόδρομοι του μεγάλου Αντιχρίστου είναι συγγραφείς, πατριάρχε της απιστίας και της αθείας και λογοτέχνε, όπως ήταν ο Βολτέρος, όπως ο Ρενάν, όπως θεολόγοι άπιστοι, όπως ο Μπούλτμαν και όπως συγγραφείς εδώ στην Ελλάδα, οι Καζαντζάκηδες και οι Καζεπίδηδες. Και αυτοί οι οποίοι τους υποστηρίζουν. Αυτές δε τις ημέρες ενεφανίστη Αντίχριστος, που έγραψε για το Θεό την πιο χυδαία και αισχρή βλασφημία. Αντίχριστος. Και είναι αντίχριστοι και υπεύθυνοι και οι αρμόδιοι που τον κρατούν σε υψηλή θέση. Αδελφοί μου, διαβάστε όλα τα βιβλία όλων των αιώνων.
Διαβάστε όλα τα βιβλία όλων των αιώνων. Τέτοια βλασφημία σαν αυτή που έγραψε αυτός ο άνθρωπος, που δεν πρέπει να ονομάζεται ούτε άνθρωπος. Δεν είπε ποτέ κανείς τέτοια βλασφημία. Και για αυτή τη βλασφημία, διότι ως λαός δεν αντιδράσαμε, να περικυκλώσουμε την ΕΡΤ και να την κρεμίσουμε με τις φωνές, θα τιμωρηθεί το έθνος. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς προφήτης. Σας λέγω, αδελφοί μου, αυτή τη βλασφημία θα την πληρώσει το έθνος και αυτοί που κυβερνούν και ο λαός που δεν αντέδρασε όπως πρέπει, με μεγάλη σταφήνωση και συμφορά. Άκουσα έναν Άγιο Επίσκοπο που κάνει θαύματα. Παιδί μου, λέει, θα τους πάρει ο διάβολος. Ανέγραφαν για τα μούτρα τους ότι είναι τέτοιοι, θα σάπιζαν οι συκοφάντες στις φυλακές. Ο Χριστός δεν αξίζει, ο Θεός δεν αξίζει, οι άρχοντές μας μόνο αξίζουν. Ο λαός τους έφερε για αλλαγή προς το καλύτερο, όχι προς το χειρότερο, προς το καλύτερο, και βλέπουμε χειρότερο. Κι αν είναι κανείς εδώ μέσα, κι αν είναι κανείς εδώ μέσα που έχει μικρόβιο πολιτικής, που δεν αγαπάει το Θεό αλλά είναι φανατικός με τους πολιτικούς, αν είναι κανείς και πει ότι ο θεολόγος πολιτικολογεί, είναι κι αυτός αντίχριστος, και να μην ξαναπατήσει εδώ μέσα. Όποιος δεν αγαπάει τον Χριστό, λέγει ο Παύλος, να είναι αναθεματισμένος, να πάει στο διάβολο και στην κόλαση. Τι θα κάνει ο αντίχριστος όταν θα έρθει στον κόσμο, και τι δεν θα κάνει, αδελφοί μου? Στην αρχή, λένε οι πατέρες, θα υποκριθεί, όπως υποκρίνονται οι πολιτικοί πρώτων εκλογών. Θα υποκριθεί, θα παρουσιαστεί σαν αρνίο άκακο, ένδυμα προβάτου, είπε ο Χριστός. Θα είναι γλυκής, μιλίχιος, μελιστάλακτος. Θα δείχνει πραότητα, ημερότητα, καλοσύνη, αγιοσύνη. Θα γοητεύει τον κόσμο. Θα επαγγέλλεται ότι θα σώσει τον κόσμο από την αναρχία, από την αταξία. Θα βάλει τάξη στον κόσμο και ασφάλεια. Και έτσι θα εξαπατήσει τον κόσμο, θα του δώσουν εμπιστοσύνη και θα πάρει την εξουσία, και κατόπιν θα αποβάλει το προσωπείο και θα δείξει το πραγματικό του πρόσωπο, το σατανικό του πρόσωπο. Θα ανακηρύξει τον εαυτό του Μεσσία Χριστό. Θα πει ο Ιησούς ο Ναζωραίος δεν ήταν Μεσσίας, εγώ είμαι ο Μεσσίας, και θα απατήσει πρώτους τους Εβραίους και θα τον παραδεχθούν ως Μεσσία, όπως είπε ο Χριστός. Δεν θα αρκεστεί να πει είμαι Μεσσίας. Θα πει είμαι Θεός. Και δεν θα πει ότι είμαι ένας από τους πολλούς θεούς που πιστεύει ο κόσμος, ή ένας δεύτερος θεός δίπλα από τον αληθινό Θεό. Όχι. Αλλά θα πει εγώ είμαι ο αληθινός και ο μοναδικός Θεός. Δεν θα επιδιώξει απλώς ισοθεία, αλλά υπερθεία. Άλλοι θεοποίησαν τους εαυτούς τους και είπαν ότι είναι και αυτοί θεοί, όπως οι άλλοι τους οποίους πίστευαν οι λαοί. Αυτός θα πει είμαι ο αληθινός και μοναδικός Θεός.
θα κάνει πράγμα που δεν το έκανε ποτέ κανείς, ποτέ. Θα εγκατασταθεί στο ναό του Θεού. Ποιο ναό, τον Ιουδαϊκό, το Χριστιανικό? Ένα μεγάλο θέμα, θα το πούμε σε μια άλλη ομιλία. Θα εγκατασταθεί στο ναό του Θεού και θα προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι Θεός. Και πως θα προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι Θεός? Με τη δύναμη του Σατανά θα κάνει σημεία, θαύματα, τέρατα και σημεία, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Τέρατα και σημεία, λέγει η Καινή Διαθήκη. Οι πατέρες λένε θα κάνει τέτοια σημεία ώστε και νεκρούς ακόμη θα εγείρει. Θα συμβαίνει? Θα έχει τόση μεγάλη δύναμη? Δεν ξέρω. Υπάρχει και αυτή η γνώμη. Θα επιβάλλεται και πάνω στα στοιχεία της φύσεως. Και ο ψευδοπροφήτης, ο υπασπιστής του, που θα τον δικαιώνει θεωρητικός, θα κάνει άλλα σημεία εκείνος. Θα φτιάξουν την εικόνα του Αντιχρίστου και θα κάνει ο ψευδοπροφήτης το σημείο να λαλήσει η εικόνα, να βγάλει λαλιά η εικόνα, και θα κατεβάσει πύρα από τον ουρανό όπως κατέβασε ο Ηλίας. Θα είναι θρησκευτικός αρχηγός και θα είναι και πολιτικός αρχηγός. Θα είναι βασιλεύς και δικτάτορ, παγκόσμιος βασιλεύς και δικτάτορ. Θα πλανήσει τον κόσμο από την αληθινή πίστη, Ιουδαίους, χριστιανούς ή δυνατόν, λέγει, και τους εκλεκτούς. Θα πέσουν άστρα. Όταν δεν πείθονται οι άνθρωποι να τον ακολουθήσουν, να προσκυνήσουν την εικόνα του, να πάρουν τη σφραγίδα του στα μέτωπά τους ή στα χέρια τους, θα τους κηρύξει εξοντωτικό διωγμό. Θα τους συλλαμβάνει, θα τους υποβάλει στα φρικτότερα βασανιστήρια, θα τους καταδιώκει με τα οργανά του μέχρι τα βουνά και τα φαράγγια και τα δάση και τις σπηλιές, για να τους συλλαμβάνει και να τους υποβάλει σε φρικτά μαρτύρια. Τότε η Εκκλησία, λέγει η Αποκάλυψη, θα βγει στην έρημο και θα είναι στην έρημο 3,5 έτη και θα τρέβεται από το Θεό μέσα στην έρημο. Τι εννοεί στην έρημο? Ότι η Εκκλησία τοπικώς θα απομακρυνθεί από τον κόσμο ή τροπικώς, και τα δυο μάλλον θα συμβούνε, και τοπικώς και τροπικώς. Η Εκκλησία θα απομονωθεί, οι χριστιανοί θα χάσουν και τα αστικά τους δικαιώματα, δεν θα μπορούν να πουλούν, δεν θα μπορούν να αγοράζουν, θα είναι αφάνταστη και αφαντάστος τρομερή η κατάσταση του χριστιανικού κόσμου την εποχή του Αντιχρίστου. Ο Άγιος Ιπόλυτος λέγει τα εξής, ζωγραφίζοντας τη ζωφερή κατάσταση κατά τις ημέρες του Αντιχρίστου. «Κρίουν εν ωράν την εσωμένη των Αγίων τότε θλίψην και ταλαιπωρίαν». Πρέπει, λέει, να δούμε τη θλίψη και την ταλαιπωρία που θα έχουν τότε οι Άγιοι. «Δίγαρι μας εκ των ήδη μερικώς γινωμένων εννοήν τα εσώμενα». Από αυτά, λέγει ο Άγιος Ιπόλυτος, που εν μέρη συμβαίνουν στην εποχή μας, μπορούμε να συμπεράνουμε τι θα συμβαίνουν τότε την εποχή του Αντιχρίστου. «Τι αυτή ζάλης και ταράφου εν παντή το κόσμο γεννησωμένης». Μεγάλη ζάλη, μεγάλη ταραχή θα γίνει σε όλο τον κόσμο, και πάντων πιστών πανταχού ανερωμένων, και όλοι οι πιστοί θα διώκονται και θα βονεύονται, και κατά πάσαν πόλην και χώραν σφαζομένων θα συλλαμβάνονται στις πόλεις, στα χωράφια και θα σφαγιάζονται, και δικαίων αίματος εκχυνωμένο θα χύνεται το αίμα των δικαίων και ζών των ανθρώπων και ομένων, και ζωντανοί οι άνθρωποι θα ρίχνονται στο πυρ να καίονται, και θηρί εις εταίρων παραβαλωμένων, και άλλοι θα ρίχνονται στα θηρία και νηπίων εναφώδης φωνευωμένων, και τα νήπια θα σκοτώνονται και ατάφων πάντων ρυπτωμένων, και θα ρίπτονται άταφοι οι άνθρωποι στη γη
και υποκοινών βευροσκομένων και θα τους κατατρώγουν τα σκυλιά παρθένονται και γυναικών παρησία φτυρωμένων και σχρός εμπεζωμένων γυναίκες και παρθένες δημοσίως θα διαφθύρονται, θα εκβιάζονται και θα εμπέζονται και αναρπαγών γινωμένων και θα αρπάζονται οι περιουσίες των πιστών και κημητηρίων Αγίων ανασκαπτωμένων και τα κημητήρια των Αγίων θα ανασκάπτονται οσίενες οι άθεοι θα ανασκάπτουν τα κημητήρια και λειψάνων ανορισωμένων και εν πεδίο ρηπτωμένων θα βγάζουν τα λείψανα των Αγίων και θα τα σκορπούν στον τόπο στο έδαφος και βλασφημιών γενωμένων και θα βλασφημούν έτσι προκλητικώς το Θεό και τους χριστιανούς. Τάραχος έστε εν πόλεση τότε, ταραχή θα είναι τότε στις πόλεις των Αγίων εκείθεν διωκωμένων, θα διώχνονται οι Άγιοι από τις πόλεις. Τάραχος έστε εν οδείς και εν ερημίες, ταραχή στους δρόμους τις ερημιές, πάντων εκεί κρύβεστε βουλωμένων, θα τρέχουν οι άνθρωποι για να κρυφθούν. Τάραχος τέστε εν θαλάσσι και στη θάλασσα θα υπάρχει τάραχος πάντων διείδατος φεύγειν πυρωμένων διότι θα προσπαθούν δια θαλασσίων οδών να φύγουν οι άνθρωποι και να σωθούν. Τάραχος έστε εν νήσεις πάντων εκεί εξιτουμένων και στα νησά θα υπάρχει ταραχή και εκεί θα αναζητούνται οι χριστιανοί δια να εκτελεστούν. Και έστε η γη τότε της Αγίης άκαρπος, θα είναι τότε η γη άκαρπος για τους Αγίους και πάσα πόλης αίκητος. Και κάθε πόλη θα είναι ακατοίκητη από τους χριστιανούς και θάλασσα άπλωτος και δεν θα διαπλέουν τη θάλασσα και πας ο κόσμος έρημος και όλος ο κόσμος θα είναι έρημος των μεν υπολοιμού διαφθυρωμένων. Άλλοι θα πεθαίνουν από την πείνα των δε από δίψεις εκλιμπανόντων και άλλοι θα πεθαίνουν από τη δίψα ετέρων δε από το φόβο και της πολλής θλίψεως από θνησκόντων. Άλλοι θα πεθαίνουν από το φόβο και τη μεγάλη τους αγωνία. Πού δε τότε κρυβήσεται άνθρωπος, πού να κρυφτεί τότε άνθρωπος, τίνει δε τα ίδια τέκνα παραθήσεται, πού να εμπιστευτεί κανείς τα παιδιά του, πού δε τα υπάρχοντα αυτού αποκομή σας διασώσει, πού μπορεί να πάρει και να μεταφέρει τα υπάρχοντά του. Οπότε μη δε την ιδίαν ψυχήν σώσε δύνατε, ούτε τη ζωή του δε θα μπορεί ο άνθρωπος να σώσει. Τότε έσονται οι μογένοι ποιον πολλέ, θα κλαίνε τα μικρά παιδάκια. Πατέρονται και μητέρων οδυρμοί, θα οδύρονται πατέρες και μητέρες, γυναικόνται και παρθένων ολολιγμοί, θα ολολίζουν γυναίκες και παρθένοι, αδελφόνται και συγγενών κοπετοί, θα κόπτονται, θα έχουν κοπετούς και θρήνους αδελφοί και συγγενείς. Ή τι να πενθήσει τότε, ποιον να πενθήσει τότε, όχι αδελφός αδελφών, διότι και αυτός θάνατον περιμένει, όχι η μητέρα τη θυγατέρα, διότι και αυτή τον θάνατον βλέπει, όχι ο πατήρ των ιών, δεν θα πενθεί ο πατήρ των ιών, φοβούμενος μήπως και αυτός εκτελεστεί. Ο Χριστός τι είπε, ότι τότε θα είναι συνοχή εθνών, μεγάλη αγωνία των εθνών, μεγάλη αγωνία. Εν απορία ηχούσις θαλάσσης σαν την αναταραχή που έχει η θάλασσα όταν έχει σάλο μεγάλο από ψυχών των ανθρώπων θα λιποψυχούν οι άνθρωποι και θα πεθαίνουν από την αγωνία τους από φόβου και προσδοκίας των ερχομένων τη οικουμένη θα γίνονται τόσο φοβερά πράγματα και θα προσδοκούνται τόσο φοβερότερα πράγματα που οι άνθρωποι θα πεθαίνουν και μόνο από την αγωνία τους. Τι επιφυλάσσεται στο μέλλον, τρομερό πράγμα, αφάνταστο, απερίγραπτο πράγμα. Και τα στοιχεία της φύσεως θα διαταραχθούν, λέγει άλλος αρχαίος συγγραφεύς. Ο Θεός θα κλείσει τον ουρανό, βροχή δεν θα πέφτει, ποτάμια θα στηρέψουν, τα νερά μέσα στις θάλασσες δεν θα ανανεώνονται, θα πεθάνει ο κόσμος από την ξηρασία, από την πείνα, από τη δίψα, γη και ξηρά θα αναδίδουν δυσοσμία.
πού και πόσο θα βασιλεύσει ο Αντίχριστος. Αρχικώς μάλλον θα είναι μικρότερη η έκταση της δικαιοδοσίας του. Θα είναι μερικά έθνη, φαίνεται, αρχικώς. Δεν είναι σαφές αυτό. Συν το χρόνο θα επεκταθεί η εξουσία του σε όλη τη γη. Έστε η εξουσία αυτού επί πάνε έθνος και γλώσσαν και φιλήν και λαών. Και πάσα η γη προσκυνήσει αυτό. Εκτός εκείνων των οποίων τα ονόματα είναι γεγραμμένα εν βίβλο ζωής. Θα κυβερνήσει όλα τα έθνη και όλη η γη θα τον προσκυνήσει, εκτός των πιστών και εκλεκτών, ο λίγων πιστών και εκλεκτών. Σε παλαιότερη εποχή θα φαινόταν απίστευτο ένας άνθρωπος να κυβερνήσει όλη τη γη. Σήμερα με τα τεχνοκρατικά μέσα μπορεί ο άνθρωπος να ελέγχει ολόκληρη τη γη. Είναι καταπληκτικά τα μέσα της τεχνολογίας και θα γίνουν καταπληκτικότερα. Όσοι θα διαθέτουν αυτά τα μέσα, τα οποία θα είναι λεπτότατα και δαπανηρότατα, θα ελέγχουν όλη την οικουμένη. Ο Αντίχριστος θα διαθέτει αυτά τα μέσα. Οι Εβραίοι είναι πρώτοι κεφαλαιοκράτες στον κόσμο. Και οι πληροφορίες θα είναι στα χέρια του και τα προϊόντα της γης θα είναι στα χέρια του, και γι' αυτό όπου θέλει θα πουλάει και όπου δεν θέλει δεν θα πουλάει και δεν θα δίνει. Θα κάνει οικονομικό αποκλεισμό στους χριστιανούς. Και πόσο θα βασιλεύσει, δόξα τω Θεώ, δεν θα βασιλεύσει πολύ. Θα κάνει, λέει, πόλεμο, του εδόθη εξουσία να κάνει πόλεμο μήνας 42 καιρών και καιρούς και ήμιση καιρού. 42 μήνες είναι 3,5 έτη. Καιρός και καιρή και ήμιση καιρού είναι πάλι 3,5 έτη. Καιρός 1 έτος, καιρή πληθυντικός 2 έτη, ήμιση καιρού μισό έτος. Και για τη γυναίκα την εκκλησία που θα πετάξει στην έρημο, θα φύγει στην έρημο, τι λέγει? Εκεί θα τρέφεται 1260 ημέρας. 1260 μέρες είναι 3,5 έτη. 3,5 χρόνια βασίλευσε ο Αντίοχος ο τέταρτος, ο επιφανής, ο τύπος του Αντιχρίστου. 3,5 χρόνια έδρασε ο Χριστός μας. 3,5 χρόνια θα δοθούν και στον Αντίχριστο. Και το τέλος του Αντιχρίστου ποιο θα είναι? Τα 3,5 χρόνια θα αναστατώσει τον κόσμο. Θα επιτύχει κοσμικός. Θα θριαμβεύσει κοσμικός. Θα είναι παντοδύναμος κοσμικός. Αλλά για 3,5 χρόνια, προσωρινός μόνο. Ο Αντίχριστος δεν θα έλθει αυθαιρέτως, αδελφοί μου. Θα έλθει διότι αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Και η δύναμή του θα ελέγχεται. Θα δρά τόσο όσο επιτρέπει ο Θεός. Και επί τόσο χρόνο όσο θα επιτρέψει ο Θεός. Τι θα επιτύχει με τον κοσμικό το θρίαμβο, με τον αντίθεο θρίαμβο? Στο τέλος, κυριευμένος από σατανική μανία καταστροφής, θα καταστρέψει το ίδιο το βασιλιό του, τη Βαβυλώνα, όπως λέγει συμβολικός η Αποκάλυψη. Το θηρίο θα στραφεί εναντίον της πρωτευούσης του κράτους του, της Βαβυλώνος, και θα την καταστρέψει. Ο Αντίχριστος θα καταστρέψει τον κόσμο. Δεν θα φτιάξει τον κόσμο όπως θα νομίσουν οι Εβραίοι και όλοι όσοι θα του δώσουν εμπιστοσύνη. Και στο τέλος των 3,5 ετών θα εμφανιστεί ο Χριστός, ο βασιλεύς της δόξης, και μόλις εμφανιστεί προτού δώσει ακόμη μάχη, και δεν θα δώσει καμία μάχη. Θα συντριβεί ο Αντίχριστος. Έχει μια πολύ ωραία εικόνα ο Απόστολος Παύλος.
δια πνεύματος εν χείλεση ανελεί των άνομων. Με την πνοή των, του στόματός του ο Χριστός θα φωνεύσει τον άνομο. Έχει μια άλλη ωραία εικόνα πάλι η Αποκάλυψη. Ο δράκον, ο σατανάς, το θηρίο, ο αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, ο υπασπιστής του αντιχρίστου, αυτοί οι τρεις, η σατανική τριάδα, θα ρυφθούν μέσα στη λίμνη την καιωμένη εν πυρή και θείο και θα βασανίζονται εις αιώνας αιώνων. Δε θα νικήσει, αδελφοί μου, ο σατανάς, θα νικήσει ο Θεός. Δε θα νικήσει ο αντίχριστος, θα νικήσει ο Χριστός. Δε θα νικήσει ο ψευδοπροφήτης, δε θα νικήσουν οι ψευδοπροφήτες, θα νικήσουν οι πιστοί και οι άγιοι και οι εκλεκτοί. Προς στιγμήν θα διωχθούν, θα μαρτυρήσουν, αλλά το μαρτύριο θα αναδείξει την αγιότητά τους. Τους εσκάτους χρόνους η Εκκλησία θα αποκτήσει τους μεγαλυτέρους και τους λαμπροτέρους Αγίους που θα στολίσουν τον Παράδεισο. Και όλοι όσον τα ονόματα είναι γεγραμμένα εν βίβλο ζωής, όσοι δεν θα προσκυνήσουν την εικόνα και δεν θα λάβουν το χάραγμα, όλοι αυτοί θα είναι οι μεγαλύτεροι μάρτυρες και Άγιοι, και μαζί με τα εκατομμύρια των άλλων μαρτύρων και Αγίων θα παραλάβουν ασάλευτη βασιλεία και θα συμβασιλεύουν με τον Χριστό εις αιώνας αιώνων, και της βασιλείας αυτών ουκ έστε τέλος. Αμήν.